Γιατί καταθέσαμε αλήθεια αυτή την εξεταστική? Για να καταγγείλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Για να διερευνηθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί για να καταγγείλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση την καταγγείλουμε κάθε μέρα. Δεν χρειάζονταν να γίνει εξεταστική. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Το κουβάρι το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Γιατί λοιπόν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, και όχι μόνο. Προχθές γίνανε 3 σιδηροδρομικά ατυχήματα μεγάλα. Είχαμε σύγκρουση τρένων στην Ιταλία. Αν όλα δούλευαν καλά, δεν θα υπήρχαν αυτά. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί χρειάζεται να δούμε το εξής, τα εξής ζητήματα. Άρα λοιπόν, να δούμε τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην έλλειψη ασφάλειας των τρένων και οδήγησαν στο σιδηροδρομικό έγκλημα. Γιατί υπήρχαν προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν ήταν για την καταλληλότητα ή όχι του σταθμάρχη. Ήταν για την καταλληλότητα ή του δικτύου. Βεβαίως ο σταθμάρχης ο συγκεκριμένος έχει σημαντικές ευθύνες, πολύ μεγάλες, τον διερευνάει η δικαιοσύνη, αλλά δεν έγιναν γι' αυτό οι καταγγελίες. Ήταν συνολικότερες καταγγελίες. Και μάλιστα 20 μέρες πριν υπήρχε προειδοποίηση ανοιχτή ότι θα συμβεί μεγάλο ατύχημα στους σιδηρόδρομους. Όπως και έγινε, δυστυχώς. Λέω δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε αυτή η εκτίμηση. Άρα λοιπόν πρέπει να διερευνήσουμε γιατί φτάσαν οι συνδικαλιστές σε αυτό το σημείο, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια να προειδοποιούν για τα ζητήματα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Δεν είχαμε πριν από 6-7 χρόνια, 4 χρόνια, 5 πριν από το Τέμπι, το έγκλημα στο άδενδρο της Θεσσαλονίκης, με νεκρούς, 4. Άρα λοιπόν ή δεν έχουμε καθημερινά ατυχήματα που συμβαίνουν στο σιδηρόδρομο, ιδιαίτερα σε ανισόπεδες διαβάσεις. Με τραυματίες, νεκρούς. Εμείς τι λέμε, ότι πώς πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία όσον αφορά τους μάρτυρες? Δεν πρέπει να πάμε προθύστερα. Άρα ξεκινάμε από το έγκλημα ως έγκλημα. Για να πάμε προς τα πίσω, να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Ποιοι πρέπει να κληθούν πρώτα? Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να κληθεί αυτός ο σύλλογος που έχουν δημιουργήσει οι συγγενείς των θυμάτων. Η προσωρινή δικούσα επιτροπή. Το σχήμα ακριβώς, επειδή υπάρχουν διάφορα σχήματα. Ένα σχήμα υπάρχει, δεν υπάρχει δεύτερο προς το παρόν. Υπάρχει ένα σχήμα. Ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχημάτων Τεμπών. Προσωρινή δικούσα επιτροπή υπάρχει ακόμη. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα πάρα πολύ. Άρα λοιπόν να μπορέσουν να μας δώσουν. Δεύτερον, να πάμε στις επιτροπές οι οποίες διερεύνησαν των εμπειρογνωμόνων. Και εδώ έχουμε 3 επιτροπές εμπειρογνωμόνων που διερεύνησαν το έγκλημα. Η μία είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και Πραγματογνώμων των Οικογενειών. Η δεύτερη είναι η Δικαστική Πραγματογνώμων, σε αυτούς που όρισε το δικαστήριο που ερευνά την υπόθεση. Και η τρίτη είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίστηκε από την κυβέρνηση. Η Επιτροπή Γερά Πετρίδη, όπως ονομάζεται. Άρα λοιπόν έχουμε μια συνολικότερη, μπορεί να διαμορφωθεί μια συνολικότερη εικόνα για τα ζητήματα. Άρα πρώτον συγγενείς, δεύτερον εμπειρογνώμονες με τις επιτροπές που δημιουργήθηκαν, τρίτος είναι αυτές οι επιτροπές, θα το λέγαμε, αυτοί οι μηχανισμοί που σχετίζονται με την πιστοποίηση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Δηλαδή είναι η ΡΑΣ, η οποία από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα έχει κάνει και αυτή μια πραγματογνωμοσύνη. Δεν έχει δει όμως το φως της δημοσιότητας σε τι συμπεράσματα κατέληξε. Και βεβαίως είναι και αυτή ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Που και αυτός κανονικά θα έπρεπε να επιληφθεί. Επιλήφθηκε, δεν επιλήφθηκε και για ποιο λόγο. Μετά από αυτά, δηλαδή τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων και τους υπεύθυνους για την πιστοποίηση της ασφάλειας, η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να κληθεί ο κύριος Περιφερειάρχης. Γιατί το λέμε αυτό, ως παρεπίμπτον. Στην υπόθεση πια, στην υπόθεση τη δευτερεύουσα, συγκάλυψης τεκμηρίων. Αν υπήρξε αυτή όντως η προσπάθεια, συγκάλυψης τεκμηρίων.
μέσα από τη γρήγορο καθαρισμό του χώρου του ατυχήματος. Και να πάμε μετά από αυτές στους συνδικαλιστές. Έχουμε εδώ ένα κατάλογο συνδικαλιστών. Πολλά από αυτά τα ονόματα είναι κοινά. Τα έχουν πει και οι προηγούμενοι. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Άμα βγάλουμε τα κοινά ονόματα, μειώνεται πολύ περισσότερο. Οι συνδικαλιστές λοιπόν, οι οποίοι έχουν εικόνα της κατάστασης του σιδηρόδρομου και μπορούν να φωτίσουν σημερινή αλλά και πρώην, οι διευθύνονται σύμβουλοι του ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΤΡΕΝΟΣΕ από το 2010 έως σήμερα, και άμα χρειαστεί πάμε και αργότερα. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας Hellenic Train από την μέρα που δημιουργήθηκε μετά την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΕΝΟΣΕ έως σήμερα, και βεβαίως οι εκπρόσωποι των εταιρεών που έχουν αναλάβει συμβάσεις που σχετίζονται με τα ζητήματα της ασφάλειας, είτε είναι η τηλεδίκηση, είτε είναι η 717, η Άλστρομ και οι υπόλοιποι. Και τέλος, να καταλήξουμε τους υπουργούς υποδομών. Από το σήμερα μέχρι το βάθος χρόνου που πάει και η έρευνα μέχρι το 1997. Για να μπορέσουμε επί της ουσίας να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, ορθολογικά, κατά τη γνώμη μας μιλώντας, πρέπει να ξεκινήσουμε από το έγκλημα, από τους άμεσους που έχουν εμπλακεί στο έγκλημα, για να ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτό. Τώρα, όσον αφορά από έγγραφα, υπάρχουν. Συμφωνούμε να έρθουν όλα αυτά τα οποία έχουν ζητηθεί. Δεν έχουμε θέμα. Και επισημένοντας για τις ποινικές δικογραφίες, τις εκκλήσεις συγγενών, τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων και άλλων, και υπάρχει ένα δημοσίευμα, ας το εξετάσει η Επιτροπή, ότι υπάρχει πόρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμου για το δυστύχημα των Τεμπών. Αν ισχύει αυτό, καλό θα είναι αυτό το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού να το έχουμε. Γιατί δημοσιότητα δεν το έχουμε δει κάπου εμείς, τουλάχιστον που το ψάξαμε. Αυτά, ευχαριστώ.